Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Ακούγομαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει. Τι, δεν ακούγεται. Όχι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για αυτήν την ανακοίνωση που έβγαλε χθες η UEFA. Λέει μέσα ότι εξετάζει σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές εδώ, τις ελληνικές αρχές, τα φρικτά όπως χαρακτηρίζει επεισόδια και τον που οδήγησαν και στο θάνατο του Μιχάλη. Και αν λάβει πρόσθετα μέτρα θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο. Ο εύθετος χρόνος είναι οι επόμενες μια-δυο μέρες φαντάζομαι. Γιατί ναι, δεν μπορεί να πάει πιο μετά. Υπάρχει ένα μέρος να γίνει την Τρίτη. Τώρα, αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα ασφαλείας αν ληφθούν. Γιατί μέτρα ασφαλείας είναι δεδομένα από την πρώτη μέρα και έχουμε και δηλώσεις κρατών αξιωματούχων που έχουν πει ότι έχουν προειδοποιηθεί από την UEFA ότι με το παραμικρό που θα γίνει, ακόμη και ένα αντικείμενο τέλος πάντων να πλησιάσει η παίκτη της ΑΕΚ ή να γίνει κάτι με την αποστολή ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, ότι θα αποκλειστεί η Δυνάμο όχι μόνο από αυτό το μάτσο αλλά και γενικότερα, αν γίνει κάτι εκεί. Άρα τα πρόσθετα μέτρα μπορεί να είναι τα πάντα, από ξέρω εγώ και κλεισμένο των θυρών, να γίνει σε άλλη χώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό και για το παιχνίδι της Αθήνας. Μήπως δεν είναι, γίνουν και τα δύο κεκλεισμένων λες. Δεν ξέρω. Το λέω για ποιο λόγο. Δεν είναι έρευνα της Πειθαρχίας. Δεν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή σε βάρος της Δυνάμω γιατί δεν υπάρχει βάσει των κανονισμών της UEFA από ό,τι έχω καταλάβει ο τρόπος να στοιχειοθετηθεί κατηγορία στη Δυνάμω για το γεγονός εκτός από το ότι ήταν δική της οπαδή που ήταν διαφυσβήτητο. Πρέπει να στοιχειοθετηθεί και η αντικειμενική ευθύνη. Αυτό είναι δύσκολο να... Δεν ξέρω αν μπορεί η UEFA να το κάνει. Έτσι λέει τουλάχιστον, έτσι λένε από την πλευρά της UEFA τουλάχιστον. Και φέρνουν παραδείγματα διάφορα ότι μετά πρέπει να έτσι να ανοίξει ο κανονισμός, μετά μπορεί να... Ακόμη και σε διοργανώσεις ας πούμε εθνικών ομάδων, σε παρόμοια περιστατικά στο Βαξίλο, θα πρέπει μετά να γίνονται πάλι τιμωρίες. Πρέπει να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη της ομάδας για να υπάρξει τέτοια ποινή. Οπότε τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μπορεί να είναι αυτά που είπα. Δεν ξέρω. Περίπτωση αποκλεισμού της Ζάγκρεπ, όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είναι να θεωρηθεί ότι λόγω των οπαδών της και του σεσημασμένου ας πούμε παρελθόντος που έχουν, ότι μέχρι να καθαρίσει να αποβληθεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν λέω ότι είναι κάτι που θα γίνει, ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά από ό,τι λένε τουλάχιστον δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος. Τιμωρία στη Δυναμό. Ακριβώς. Τιμωρία στη Δυναμό. Ότι υπάρχει κάποια ένδειξη, γιατί ξέρω ότι οι επαφές της ΑΕΚ με την UEFA είναι καθημερινές, έτσι. Υπάρχει κάποια ένδειξη και της Δυναμό, εντάξει προφανώς, οκ. Αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη από όσα... Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από ό,τι γνωρίζω, όχι. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη. Και η ΑΕΚ περιμένει να δει τι είναι αυτά τα μέτρα που μπορεί να λάβει η UEFA. Εν ώψη των δύο αγώνων. Τώρα, σήμερα στις 5 ώρα είναι η κυρία του Μιχάλη στην Ευσύνα. Θα είναι εκεί η ΑΕΚ. Οι παίκτες της, προπονητές, άγοντες, φύλαφλοι, να αποχαιρετήσουν τον άτυχο παδό της ΑΕΚ, τον δολοφονημένο παδό της ΑΕΚ. Και σε ό,τι επειδή ξεκινήσατε με το αγωνιστικό, γιατί υπάρχει και το αγωνιστικό, η ΑΕΚ κάθε μέρα προπονείται στις 9 το πρωί, ενώπιση των δύο αγώνων που είναι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά της, δηλαδή 15 του μήνα παίζει στο Ζάγκρεπ, 19 παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εβάνς. Αγωνιστικά νέα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Βάσει αυτών που γνωρίζαμε πριν τον πρώτο αγώνα, είχε μπει στην αποστολή ο Αραούχο, άρα για το, τώρα που το παιχνίδι είναι 15, δηλαδή είχε προγραμματιστεί το δεύτερο μαθαν τότε, να είναι πιο έτοιμος, ο Βίντα πιθανόν να είναι έτοιμος. Το θέμα όμως είναι τώρα εντάξει ότι πράγματι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στην ομάδα και είναι φυσιολογικό, είναι άνθρωποι, είναι ένας οπαδός της ΑΕΚ, έχει γίνει στη Φιλαδέλφεια η δολοφονία του. Όλοι κατανοούμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, απ' την άλλη πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να αγωνιστεί η ομάδα θα είναι έτοιμη και θα μπορεί να,
να τα βγάλει πέρα. Τώρα δυστυχώς όλα αυτά έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα και δικαίως έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Απλά το λέγαμε και χθες και καλό είναι να το λέμε σε κάθε ευκαιρία, λέω εγώ ενώπιση των αγώνων αυτών των δύο, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο η UEFA να καταλάβει ότι η ΑΕΚ έχει μπει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τη διεξαγωγή του δεύτερου παιχνιδιού. Στη Φιλαδέλφεια. Και έχει μπει όχι με δική της ευθύνη σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και είναι πολύ ισχυρός ο φόβος να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που θα οδηγήσουν ουσιαστικά την ΑΕΚ. Δεν κινδυνολογώ. Μεταφέρω προβληματισμό. Έτσι. Να οδηγήσουν την ΑΕΚ σε ουσιαστική τιμωρία για ό,τι έκαναν άλλοι στο γήπεδο της. Κοίτα, πραγματικά αυτό που το είχα πει και από την πρώτη μέρα και το πιστεύω. Δηλαδή ότι ούτε οι παίκτες της Δυνάμου φταίνε σε κάτι, ούτε ο προπονητής της. Το είχα πει τότε που λέγαμε ότι πιθανόν να γινόταν και ο αγώνας κανονικά. Θυμάσαι το πρώτο της Τρίτης. Και παρότι λέω και πάλι ότι τώρα υπάρχει οργή κατά πάντων, έτσι. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω. Όμως, απ' την άλλη δυστυχώς, αυτή η οργή είναι πολύ πιθανό, όπως λες, να ξεσπάσει. Να έχουμε τιμωρίες και να έχουμε και άλλα άσχημα πράγματα που... Γι' αυτό λέω πραγματικά δεν ξέρω τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτή την περίπτωση. Πραγματικά είναι... Εντάξει, η τραγωδία είναι ο Μιχάλης και ο χαμός ενός νέου ανθρώπου χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να φταίει σε κάτι και που γίνεται ακόμα χειρότερο, όχι ότι υπάρχει καλύτερο και χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί ένας άνθρωπος από τους 15-20 επιτελέσεις της αστυνομίας που γυρίστηκαν το θέμα να ενεργούσε διαφορετικά θα ζούσε. Αυτό το κάνει ακόμη πιο τραγικό. Mm-hmm. Αλλά όπως λες και εσύ από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα σοβαρά, πολύ σοβαρά και μπορεί να οδηγηθούμε πάλι και σε καταστάσεις παρόμοιες και χειρότερες. Πράγματι και τότε αδυνατήσατε να πεις ή να προτείνεις κάτι. Τώρα να πούμε για αυτοσυγκράτηση και αυτά είναι δεδομένα. Ότι και αυτό που λέω το πιστεύω, δεν το λέω για να μην τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Το πιστεύω ότι ούτε όλοι οι Κροάτες είναι ναζί και δολοφόνοι, ούτε μπορεί να καταδικάζεις γενικώς, ας πούμε, έτσι. Άλλωστε και στην ΑΕΚ παίζει ένας πολύ αγαπητός παίκτης, ο Βίντα, είναι Κροάτης, τώρα ο Σλίσκοβιτς, ένας πίσω πολύ αγαπητός παίκτης στο παρελθόν, έχει κάνει κάτι δηλώσεις που πολύ έτσι δυνατές, που λέει ντρέπομαι που είμαι Κροάτης, για αυτό που έγινε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Δηλαδή, σίγουρα πάρα πολλοί περισσότεροι άνθρωποι έχουν το καθαρό μυαλό να σκεφτούν έτσι ότι δεν φταίνει άλλη σε κάτι και δεν πρέπει και η ομάδα της ΑΕΚ να υποστεί και κυρώσεις για κάτι που όπως είπες και εσύ δεν ευθύνεται. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αποφευθεί, αν δεν υπάρξει κάποιο μέτρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Το πιο σημαντικό, Κώστα, σε όλα αυτά που συζητάμε, έτσι άκουσα προσεκτικά αυτό που είπα και στην αρχή, να σταματήσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα αυτά τα καμένα μυαλά να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις και να επικρατήσει αυτό που θέλουν οι υγιείς φίλαθλοι όλων των ομάδων, να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο και να απολαμβάνουν την ομάδα τους, να κάνουν την πλάκα με τον αντίπαλο, να διαφωνούν με τον αντίπαλο αλλά μέχρι εκεί, και όχι να σκοτώνονται και να μαχαιρώνονται και όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και να τσακώνεται, ρε, εσύ, λεκτικά ή... Αυτό σου λέω, να τσακώνονται, ναι. Να τσακώνεται, ναι. Απλά το συγκεκριμένο θέμα ξεφεύγει από την οπαδική βία. Το συγκεκριμένο περιστατικό, δηλαδή, αν διαβάσατε και ένα άρθρο του εγκληματολόγου του κ. Πανούση που είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, εδώ τώρα μιλάμε για εισβολή δολοφόνων. Είναι... Δηλαδή, εντάξει, είναι και κοινωνικό το θέμα, πρόσεξε. Δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι κοινωνικό το θέμα. Ξεφεύγει από την οπαδική βία. Ξεφεύγει από την οπαδική βία. Το συγκεκριμένο περιστατικό μιλάω και πάλι. Έτσι. Ο αγώνας ήταν αφορμή. Δεν υπήρχε καν μετακίνηση οπαδών. Δεν υπήρχε καν μετακίνηση οπαδών. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήρθαν οι οπαδοί της Ζάγκρεπ και ενεπλάξαν σε επεισόδια. Ήρθαν εδώ για να δολοφονήσουν. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Και δυστυχώς και υπό την ανοχή του κράτους. Σαφώς και όλα αυτά που είπες, μακάρι κάποια στιγμή, όπως το λες, όλοι να σκεφτούν έτσι. Γιατί ό,τι μέτρα και να ληφθούν, το βασικό, το μόνο που θα έχει επιτυχία θα είναι και κάποιοι άνθρωποι να σκεφτούν διαφορετικά. Και από εκεί και πέρα να μείνουν τόσο λίγοι
οι κακοί, ας πούμε, που να μπορούν να απομονωθούν και να... Ναι. Και να εξαφανιστούν. Παιδιά, όταν μιλάμε για τάγματα εφόδου, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους ομάδες όπως αυτές της... των Κροατών, δεν μιλάμε τώρα για ποδοσφαιρική σύνδεση. Απλά το ποδοσφαίρο το καταφύγιο τους. Απλά το ποδοσφαίρο το καταφύγιο τους. Έτσι, είναι η εμφάνισή τους, είναι η στολή τους. Το παδικό, το μπλουζάκι, το ανήκω σε αυτούς. Είναι μια αφορμή για να οργανωθούν όλοι μαζί, για να είναι όλοι μαζί, να είναι συντεταγμένοι. Μιλάμε, κάνουν διάφορα. Δεν έχει καμία σχέση το ποδοσφαίρο τώρα. Ούτε για το αν είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ ή η Δυναμό Ζάγκρεπ, ή αν θα κερδίσουμε εμείς ή θα κερδίσετε εσείς. Μα είναι σαν στρατός, ρε. Ακόμη και στο... εκεί που φαίνεται που περπατάνε από τον Περισσόπρο στη Φιλαδέλφια, είναι σχεδόν τριάδες. Ναι. Είναι ένας μπροστά δηλαδή και οι άλλοι είναι σαν, λες και είναι κανονικό λόχος. Φάλαγκα. Ναι, φάλαγκα. Εξοπλισμένοι. Είναι ένα τρομερό πράγμα δηλαδή. Τρομερό. Πιαλτικό. Πάντως εγώ το ξαναλέω, επειδή πρέπει να κοιτάμε και μπροστά, γιατί δυστυχώς πάντα μιλάμε για προληπτικά μέτρα και ποτέ τα προληπτικά μέτρα δεν λαμβάνονται. Και αυτό το απευθύνω κυρίως προς αυτούς που μπορούν να πάρουν αποφάσεις για το μάτς, ότι είναι τεράστιος ο κίνδυνος διεξαγωγής του δεύτερου παιχνιδιού. Και εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι το πιο επικίνδυνο. Έτσι. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλος, yeah. Πάρα μεγάλος ο κίνδυνος και είναι κίνδυνος και για την ΑΕΚ και για όσο κόσμο θέλει να δει το μάτς αυτό. Έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, να περιμένουμε. Περιμένουμε. Θα συζητήσουμε από Δευτέρα, θα ξέρουμε τα πάντα και θα τα συζητήσουμε πρώτα αυτό τη Δευτέρα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι Κώστα. Και εγώ, παιδιά. Καλή σου μέρα. Γεια σας.